Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Website, app και 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Ισοφάρισε η ανόρθωση και προηγηθεί από ελμεύστο και εκτέλεση πέναλτι του Γκιόρκη Φιλιτάια. Παιχνίδι που ξεκίνησε με το γέμισμα του Μαρμούκ και η ανόρθωση έχει προϋποθέσεις να πιάσει ανοργάνωτη την άμυνα του από ελ Περέα. Τεχέρα δοκιμάζει σουτ και στέλνει την μπάλα λίγο έξω. Στο τρίτο λεπτό καταγράφεται η πρώτη τελική προσπάθεια στην αναμέτρηση με το εκτός περιοχής σουτ του Τεχέρα που πατά περιοχή. Θέλει να αποφύγει τον Κορέα, γυρίζει επικίνδυνα, έκοψαν σε πρώτο χρόνο της ανόρθωσης. Ήρθε να μαζέψει ο Βηγιαφάνιες, που σεντράρει για τον Δόνη, το πλασέει, μπάλα κοντράρι. Έρχεται ο Ντάλσιο να κερδίζει, δοκιμάζει και αυτό στο σούτ, είναι άστοχο. Στο πέμπτο λεπτό καταγράφεται η πρώτη τελική προσπάθεια για τον Αποέλ. Και ενώ ο Γουαγκέ διαμαρτύρεται για το ξεκίνημα της φάσης. Το εκτελεί ο ίδιος για τον Γουαγκέ, για τον Τιουνέ. Τεχέρα γυρίζει, πέφτει. Διαμαρτυρίες από πλευράς ανόρθωσης. Αφήνει το παιχνίδι ο Σούντμπεργκ. Απομακρύνει ο Τβαλή. Πάει να τον μαρκάρει ο Ζευτέ. Νομίζω ότι υπάρχει επαφή. Ο διαιτητής όμως δίνει εντολή να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ο Μαρκίνιος εκτελεί και στέλνει την μπάλα ψηλά. Στο 21 καταγράφεται η δεύτερη τελική προσπάθεια του Αποέλ στην αναμέτρηση μετά το άστοχο σουτ του Ντάλσιο στο 5. Έναντι 30 του Αποέλ. Οι παιδούχοι που ανεβαίνουν με τον Τιουνέ να μοιράζει για τον Φερέιρα. Ο Σεμπάκ έβαλε λάθος το πόδι του. Ο Γουακέ έχει ευκαιρία και στέλνει την μπάλα σε πλάγιο. Στο 33. Πάρα πολύ καλή προϋπόθεση για την ανόρθωση μετά την λανθασμένη απομάκρυνση του Σεμπάκ. Δεν μπόρεσε όμως να επωφεληθεί από αυτήν ο Γουακέ, ο οποίος τελείωσε άτσαλα την φάση. Ζήτησε απέναντι ο Τσίκο. Καστέλ θα προτιμήσει τον Περέα. Τιουνέ. Δοκιμάζει σουτ, την μπάλα κοντράρι στον Τάλσιο και καταλήγει σε κόρνερ. Στο 43, το σουτ που έγινε από μακρινή απόσταση από τον Οσεϊνού Τιουνέ. Και το ξαναβλέπουμε. Ακούστηκε μια παρότρινση και από την κερκίδα προς τον Τιουνέ για να εκτελέσει τον Τσίκο. Το κόρνερ εκτελέστηκε. Η κεφαγιά του Μακούν, ο Μπέλετς ασταθός. Ο Τσίκο στη συνέχεια στην επαναφορά. Η μπάλα στο δοκάρι. Και απομακρύνει ο Σούσιτς σε νέο κόρνερ στο 45. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ανόρθωση σε δύο χρόνους. Και ενώ συμπληρώνουμε την κανονική διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Βρίσκει τον Φερέιρα το σουτ κοντράρι. Ο Καστέλ δοκιμάζει εύκολα ο Μπέλετς. Στο 46, τρίτη τελική προσπάθεια για την ανόρθωση σε διάστημα ενός λεπτού. Περέα πέρασε, δοκίμασε σούτ ο Μπέλετς σταθερά. Στο 47. Του την ώρα των αγώνων στο διάστημα της απουσίας του η ομάδα του έδειξε ανεπηρεαστή. Ο Δόνης πέρασε και την μπάλα στο αριστερό δοκιμάζει σούτ. Τη στέλνει λίγο έξω στο 54. Πρώτη τελική στο δεύτερο ημίχρονο. Στέλνει την μπάλα προς το δεύτερο δοκάρι. Κεφαγιά του Μαρμούκ. Ο Τάλσιο πήγε στην φάση. Το γύρισμα του Τσίκο. Ο Κφιλιτάια θέλει να βγάλει την μπάλα από την περιοχή της ομάδας του. Χάνει την ισορροπία του. Επιτρέπει στον Φερέιρα να κερδίσει. Άλλη μια σέντρα. Ο Μακούν την κεφαγιά. Η μπάλα φεύγει έξω στο 59. Η σέντρα του Φερέιρα και η κεφαγιά του Τσίκο. Που έφυγε ψηλά. Βηγιαφάνιες. Κάνει κίνηση ο Δόνης. Έχει μπροστά του τον Μακούν. Παίρνει την μπάλα στο αριστερό. Εκτελεί. Και τη στέλνει λίγο δίπλα από το αριστερό ο Γκάρι της εστίας του Αρπολεδά στο 64. Δεύτερη τελική για τον Αποέλ στο δεύτερο ημίχρονο και αυτή διαποδός Δόνη. Ζευτέ.
Και πρώτο στην μπάλα ο Ακέ. Περέα. Φερέιρα. Η μπάλα φτάνει στον Καστέλ που πλασάρει και τη στέλνει έξω στο 72. Ευκαιρία για την ανόρθωση με τον Σέρχιο Καστέλ. Μετά την σέντρα που έβγαλε ο Έλτερ Φερέιρα. Παίζει για τον Σαρφό, ο οποίος έχει μπόλικο χώρο στην διάθεσή του. Έχει και στηρίγματα πλέον. Θα βρει τον Τάλσιο, ο οποίος έχει χώρο, πλασάρει έξω. Στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, λοιπόν, θα βάλει και δεύτερο επιθετικό μέσα ο Νταβίτ Καγιεκό. Παίζει πάρα πολύ ωραία στον κενό χώρο για τον Δόνιο. Εν τον καλά, το πλασέ του Ελλαδίτη καταλήγει έξω. Στο 79 είναι κόρνερ. Ακούμπησε την μπάλα ο Ιβάν Αρμπολέδα. Σημάδεψε τον Σούσιτ που έκανε κίνηση στο πρώτο δοκάρι. Το βολέ του Σαρφό, ασταθώς ο Αρμπολέδα. Και νέο κόρνερ στη συνέχεια. Που μοιράζει για τον Εν τον καλά. Σεντράρι στην περιοχή, επικίνδυνα η κεφαγιά έξω στο 90. Πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Αποέλ με τον Γιώργο Εφρέμ. Η οποία προέκυψε μετά την ενέργεια του Εντογκαλά από δεξιά. Δοκιμάζει με το δεξί ένα σούτ, αλλά κοντράρει στον Μαρμούχ. Εντογκαλά. Αποφεύγει τον Μακούν. Σεντράρι επικίνδυνα, η μπάλα περνά. Για σένα φτιάχτηκε η Μπέτον Αλφα. Ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Website, app και 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Για σένα που ξέρεις, η Μπέτον Αλφα είναι αλφα επιλογή.